Έλλη μας, σε ακούσαμε, συγγνώμη που δεν μας μίλησες. Και η δεύτερη, εσύ κάποια κάθε είδους βία, μίλα. Καλό παράδεισο, Ελένη. Βρίσκομαι λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πίσω μου έχω ένα δέντρο λυπημένο, θα το έλεγα. Ένα δέντρο χωρίς πολύχρωμα στολίδια, χωρίς λαμπάκια. Το δέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που στόλισαν οι φοιτητές με κάρτες που γράφουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που φαντάζει πιο έρημο από ποτέ. Όχι μόνο επειδή οι φοιτητές έχουν πάει να περάσουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, αλλά και γιατί η απώλεια της Ελένης πλανάται παντού. Μίλα. Στους διαδρόμους, στα αμφιθέατρα. Φοιτητές και φοιτήτριες με δακρυσμένα μάτια δεν θέλησαν να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα και γράφουν λόγια παρηγορητικά για την Ελένη. Εύχονται η Ελένη να είναι το τελευταίο θύμα της ομίσβειας. Γράφει βέβαια η σιωπή, είναι στην ενοχή μία κάρτα. Κύριε Σιρόπουλε, υπήρξατε καθηγητής της Ελένης που δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας και θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια της κάνετε μάθημα. Την Ελένη τη γνώρισα πριν από 4 χρόνια σχεδόν ως πρωτοετή φοιτήτρια στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Της δίδαξα 2 χρόνια μαθήματα και φέτος η Ελένη σε λίγους μήνες θα έπαιρνε το πτυχίο της. Mm-hmm. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Το γεγονός μας έχει ταράξει όλους σύγκορμα. Προσπαθώ προσεκτικά να επιλέξω τις λέξεις με ειλικρίνεια και περιορίζοντας το συναίσθημα, αλλά δεν είναι εύκολο. Στη μνήμη της και για όλους τους συμφοιτητές που τη θυμούνται με αγάπη, γιατί έφυγε τόσο ξαφνικά, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για εκείνη. Η Ελένη ήταν ένα παιδί που δεν ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα, παρά μόνο αν θέλετε για το φυσικό παρουσιαστικό της. Παρακολουθούσε τα μαθήματα, θυμάμαι στο δικό μου το μάθημα του πρώτου έτους δεν το πέρασε την πρώτη φορά, έτος προσαρμογής, χάρη και μετά που πέρασε με την αξία της, πήγαινε καλά, είχε βρει τους ρυθμούς της. Ήταν ένα παιδί κοινωνικό. Ένα παιδί που το θυμάμαι από τις δράσεις και τη συμμετοχή της στις πολιτιστικές ομάδες. Ένα παιδί πρόθυμο να βοηθήσει σε όλες τις δράσεις που το Πανεπιστήμιο ανέπτυσε με κοινωνική ευαισθησία για τους πρόσφυγες. Σε όλα αυτά η Ελένη ήταν μέσα. Ένα φυσιολογικό παιδί που έβρισκε τα πατήματά, ακολουθούσε το μεγάλο του, που ανέπτυσε το δικό της μικρό κόσμο, τις σχέσεις της, τη βλέπαμε να εμφανίζεται στη σχολή. Δεν υπήρχε κάτι που να μας ανησυχήσει. Παρακολουθούμε πια σχεδόν σαν έντρομοι θεατές, σοκαρισμένοι με δέος τις αποκαλύψεις, τις στενάχωρες λεπτομέρειες που βγαίνουν στην επιφάνεια. Σφίγγουμε την καρδιά μας, δεν είμαστε μόνο καθηγητές, είμαστε και γονείς. Χάθηκε ένα παιδί μιας μεγάλης οικογένειας που λέγεται Πανεπιστήμιο, μιας οικογένειας της δικής της οικογένειας, 2 άλλα παιδιά, γιατί παιδιά είναι και αυτά, και αυτό μας σοκάρει. Χάθηκε το μέτρο, έμεινε ο πόνος. Να σας πω ότι πριν μια εβδομάδα δεν μπόρεσα να κάνω μάθημα. Βρισκόμουν μπροστά σε ένα αμφιθέατρο που έκλαιγε. Μέχρι πέρυσι δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς τουλάχιστον που βλέπαμε από μακριά τη ζωή της θα μπορούσε να δει κάτι διαφορετικό. Αυτό που αν είναι αλήθεια, αν κάτι τραγικό, συγκλονιστικό τη συνέβη που τη τάραξε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα ήθελα αν μπορείτε να μου εκφράσετε με λόγια πώς ήταν η πιο θύματος στο αμφιθέατρο χωρίς την Ελένη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ήξερα ότι όλοι γνώριζαν. Ήταν η πιο σιωπηλή υποδοχή που είχα ποτέ μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα. Ένιωθα λύπη τους, ένιωθα ότι θέλανε να ακούσουν κάτι. Δεν μπόρεσε κανένας μας σε πρώτο πληθυντικό να συγκρατήσει τα δάκρυα.